Όχι 48, Κυριακή. Ήταν λάθος το πρώτο θέμα. Ναι, 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 ναι. Και γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι τελικά σημαίνει με τις offshore και την διάθεση της κυβέρνησης, εκ των υστέρων μάλιστα λέει, να αθωώσει όσους βουλευτές, υπουργούς έχουν σε offshore εταιρείες. Και άλλα διάφορα τέτοια κίτρινα. Να πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα. Λοιπόν, είχαμε ένα νόμο. Ο οποίος τι έλεγε? Έλεγε ότι θα πρέπει, κανένας δεν επιτρέπεται, ενώ υπουργός, βουλευτής κλπ, να έχει, να είναι σε offshore, να δημιουργήσει κλπ. Τον έχουμε ούτε μέσω άλλο, το control, ούτε τον δείχνουμε. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο. Και έρχεται ο καινούριος νόμος και λέει ότι βάζει κάτι διαφορετικό. Ότι λέει δεν μπορεί να πάρει, να πάει να στήσει και να κάνει επαφή, πώς το λένε, να έχει σχέση με offshore σε χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται φορολογικά. Αυτό αφήνει ανοιχτό ένα κομμάτι που τι, χώρες σε φορολογικούς παραδείσους οι οποίες συνεργάζονται, να σου δώσουν στοιχεία. Ευχαρίστως. Μοιάζει να επιτρέπει στον υπουργό, στον βουλευτή να κάνει τέτοιο πράγμα. Κάνουμε λάθος στην ανάγνωση? Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η σωστή ανάγνωση, θα πρέπει να δούμε ποιο ήταν το νομικό πλαίσιο μέχρι τώρα, τι ζητήματα είχε, τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών για το συγκεκριμένο νόμο, για να δούμε λοιπόν τι θα να καλύψουμε. Μάλιστα. Άρα, είναι ένα θέμα λίγο δύσκολο, θα προσπαθήσω να το αναλύσουμε όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Το 2010 λοιπόν μπαίνει στο νομικό μας πολιτισμό μία διάταξη μέσα στο νόμο για το Ποθενέσχες, η οποία έχει μία ρητή απαγόρευση στις 5 πρώτες κατηγορίες υποχρέων δηλώσεων Ποθενέσχες, δεν είναι μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί, και οι γραμματείς κτλ. Να έχουν εξωχώριες εταιρείες. Αυτό είναι και ο όριος που χρησιμοποιεί. Εξωχώριες. Ζήτημα πρώτον. Ταυτίζεται η εξωχώρια λοιπόν με την offshore? Ζήτημα πρώτον. Θα πρέπει ο νόμος, για να εφαρμοστεί, πρέπει να ορίζεται επακριβώς. Τι θα πει εξωχώρια εταιρεία? Ήδη η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής το 2010 έθεσε ζητήματα νομιμότητας για το συγκεκριμένο νόμο, γιατί δεν έθετε ποιες είναι οι εξωχώριες εταιρείες. Ένα κείμενο του ΚΟΦΟΕ, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που είχε κάποιες αναφορές σε εξωχώριες εταιρείες, ήδη από το 2010, το 2013 και τελικά είναι καταργημένο από την ελληνική νομική τάξη. Επομένως, έχουμε μια γενική απαγόρευση που δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Το άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Το άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Μην μείνουμε στο τυπικό, γιατί έτσι. Όχι, ουσιαστικό είναι. Για να δω γιατί είναι ουσιαστικό. Εμείς ξέρουμε τι είναι οι offshore. Ξέρουμε γιατί φτιάχτηκαν μέσα σε αυτό το οικονομικό σύστημα και ξέρουμε ποιες λειτουργίες εξυπηρετούν. Και ξέρετε ότι δεν έχει, και ξέρετε επίσης ότι δεν έχει καταδικαστεί κανένας και όποιος έχει πάει με αυτό το άρθρο έχει αθωωθεί για συγκεκριμένους λόγους που θα εξηγήσουμε στην πορεία. Κύριε Βασιλιάδη, εξωχώρια εταιρεία με offshore είναι έννοιες ταυτόσιμες ή όχι? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον ίδιο νόμο, τον νόμο για το Ποθενέσχες, το άρθρο 6, το οποίο ζητάει από τους βουλευτές να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις οικονομικές δραστηριότητες σε χώρες του εξωτερικού. Αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με τη σύσταση της Γκρεκό, η οποία είναι, το Γκρεκό είναι η ομάδα των κρατών ενάντια στη διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια μεγάλη αντίθεση που θα έπρεπε να λυθεί. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ορισμός τι απαγορεύεται, ενώ από την άλλη στο άρθρο 6 φαίνεται ότι επιτρέπεται, πρέπει να οριστεί το τι απαγορεύεται. Όσο δεν ορίζεται το τι απαγορεύεται. Συγγνώμη, τι ορίζεται ότι επιτρέπεται? Δεν το καταλαβαίνω. Στους βουλευτές, εφόσον τους ζητάει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό και τη συμμετοχή της εταιρείας στο εξωτερικό. Συγγνώμη, μπορεί από να έχω αγοράσει ομόλογο μιας εταιρείας στο εξωτερικό. Τι σχέση έχει με το offshore αυτό? Από το άρθρο αυτό μπορεί να έχει και μια εταιρεία στο εξωτερικό επίσης. Ναι, αλλά για τις offshore λέει ότι δεν επιτρέπεται. Όταν δεν ορίζεται τι θα πει εξωχώρια. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό σας ρώτησα προηγούμενος. Όταν λοιπόν, είπατε ότι ακούστε, δεν λοιπόν, αυτές τις ακούστε λοιπόν, έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν, έρχεται η Γκρεκό σε συστάσεις της συνεχώς από το 10 και μετά. Πέρα από τη νομική συζήτηση για το αν μια τέτοια γενική απαγόρευση αντίκειται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι ένας λόγος να καταραίουν στα δικαστήρια, έχουμε λοιπόν την Γκρεκό, η οποία ζητάει να λυθεί αυτό στο αγγλικό κείμενο το contradiction που υπάρχει, έτσι, η αντίθεση που υπάρχει στο νόμο. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ο ορθότερος δρόμος για να είμαστε σίγουροι ότι
απαγορεύεται ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή απαγόρευση είναι ακολουθώντας τη λίστα του ΩΣΑ με τις χώρες οι οποίες είναι μη φορολογικά συνεργάσιμες, δηλαδή αυτές που δεν δίνουν στοιχεία. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός της απαγόρευσης? Σκοπός είναι να ξέρεις ότι δεν διακινείται μαύρο χρήμα, να ξέρεις ποια είναι τα έσοδά του, τα εισοδήματά του, πώς ήρθε το χρήμα, πώς έφυγε το χρήμα. Μισό λεπτό, κύριε Βασιλιάδη, σε αυτό το σημείο. Αυτό το κομμάτι είναι φανερό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε χώρες που δεν συνεργάζονται δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό ήταν υποτίθεται και στον προηγούμενο νόμο. Λέτε ότι το νομικό πλαίσιο δεν επέτρεπε να έρθουν κυρώσεις, ο άλλος το χρησιμοποιούσε το κενό και μπορούσε να ξεφεύγει. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα όμως. Το ότι θα πάει σε φορολογικό παράδεισο να κάνει offshore που συνεργάζεται με τη χώρα. Για σε να μια έχει, χώρα λοιπόν για να η οποία έχει προνομιακό φορολογικό δυναστή. Για να έχει φορολογικά ωφέλη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μέγιστο ζήτημα. Είναι ένα μέγιστο ζήτημα ηθικής. Γιατί δεν το λύσατε? Είναι ένα μέγιστο ζήτημα ηθικής. Ακούστε εδώ. Όχι μόνο ηθικής. Γιατί? Είναι ουσίας πολιτικής. Διότι δεν είναι μόνο να λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα και αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι βουλευτές και οι υπουργοί που νομοθετούν τα μέτρα τα οποία έρχεται ο ελληνικός λαός να υποστεί. Να λέει ότι εγώ, εσένα σου λέω, φτωχέ άνθρωπε, θα πληρώσεις τόσο τον έμεσο, τόσο τον άμεσο φόρο και εγώ έχω τη δυνατότητα να πάω εκεί που είναι νόμιμα και μπορώ να πληρώσω λιγότερο φόρο. Αυτό πια. Γιατί γίνεται κάποια διάκριση ότι μόνο οι βουλευτές μπορούν να πάνε τα λεφτά στο εξωτερικό? Προσέχτε τώρα. Ακούστε εδώ. Όποιος έχει, λέω. Ακούστε εδώ. Παρακαλώ. Η δυνατότητα, η απαγόρευση, ας πούμε, να έχεις τα λεφτά, να έχεις μια εταιρεία στην Κύπρο. Η Κυπριακή εταιρεία είναι εταιρεία offshore. Όχι, βέβαια. Μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Όχι, βέβαια. Γιατί? Φορολογικός παράδεισος είναι. Όχι, δεν λέω αυτό όμως. Γιατί? Δεν λέω αυτό. Με τον προηγούμενο λέω νόμο... τα χρήματα τα οποία έχω βγάλει με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και με τους φορολογικούς ελέγχους, σωστά λέτε ότι εκεί θα μπορούσαμε να δούμε. Αλλά το να έχει την ευκαιρία και να επιλέγει ο βουλευτής, ο υπουργός, έναν φορολογικό παράδεισο σε σχέση με το φορολογικό σύστημα που ακολουθεί στη χώρα του είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι, είναι δεν το αισθάνεστε ένα κι εσείς. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ας καθίσουμε λοιπόν να δούμε για τα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί μέσω φορολογικού παραδείσου είναι τουλάχιστον 6 ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως. Απαγορεύεται δεν συζητάω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να το ανοίξουμε. Έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελεύθερης Διακίνησης των Κεφαλαίων μπορεί να υπάρξει απαγόρευση που να σταθεί. Προσέξτε. Να σταθεί νομικά. Το θέμα δεν είναι να νομοθετήσουμε για να λέμε ότι νομοθετούμε. Να βγάλουμε μια γενική απαγόρευση στο τέλος, θα καταραίει οπουδήποτε. Σας θυμίζω ότι το ελληνικό κράτος συνηθίζει διαχρονικά να βγάζει νόμους πομπόδης, οι οποίοι ευχαριστούν την ελληνική κοινωνία, αλλά στο τέλος επί ουσίας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Σας θυμίζω, ας πούμε, το 100% της εγγύησης των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Έτσι. Γίνεται αυτό. Η πλήρης απαγόρευση και είδαμε. Λέμε να πηγαίνουμε σε καλύτερο πράγμα. Λέμε προφανώς να πηγαίνουμε σε καλύτερο δρόμο. Έχουμε πάει σε ένα καλύτερο. Δηλαδή, υπάρχει πλήρης απαγόρευση στο να πηγαίνεις στις χώρες που με βάση τη συνθήκη του ΩΣΑ που ανανοίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ανανοώνει τη λίστα αυτή κάθε χρόνο, να έχεις εκεί πέρα τα χρήματά σου. Γύρεται ένα ζήτημα, για να είμαστε τώρα να μιλήσουμε για επί ουσίας. Φέτος από τη λίστα του ΩΣΑ, και θα εξηγήσουμε τον λόγο, τα νησιά Κέιμαν και τα British Virgin Islands φύγανε από αυτή τη λίστα. Γιατί ήρθε η Μεγάλη Βρετανία, εγγυήθηκε ότι θα δίνονται στοιχεία, υπεγράφει το μνημόνιο με τον ΩΣΑ, επομένως βγήκαν από αυτή τη λίστα. Άρα σε αυτές τις χώρες έχουμε στοιχεία. Αν κάποιος βουλευτής έχει, πέρα από το ηθικό, που το ηθικό όμως είναι ζήτημα του κόμματος που είναι ο κάθε βουλευτής, και κατά τη γνώμη μου, την προσωπική μου άποψη, το πολιτικό κόμμα θα είναι υποχρεωμένο να του κόψει τα πόδια. Αλλά όμως να νομοθετήσουμε κάτι που ξέρουμε ότι αύριο θα καταρρεύσει. Αυτό με συγχωρείτε. Αυτό είναι λαϊκισμός. Θα πάει πίσω. Έχει αναδρομική ισχύ. Διότι το δεύτερο φάγμα που βάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι πάτε να γλιτώσετε κάποιους. Φαίνεται ότι είναι αυτό σαφές, το πράγμα, αν πάρει αναδρομική. Είναι σαφές. Προσέξτε. Να πάρουμε πάλι τα νησιά Κέιμαν πάλι, έτσι, που είναι το πιο εύκολο παράδειγμα. Γιατί μπήκαν στη λίστα τώρα το 2016. Βγήκαν από τη λίστα, τη μαύρη λίστα του 2016. Λοιπόν, αν κάποιο είχε μια εταιρεία στα νησιά Κέιμαν το 2015, το 2014, το 2013, προφανώς εκείνη την περίοδο ήταν στη μαύρη λίστα. Προφανώς εκείνη την περίοδο απαγορευόταν. Άρα δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δεύτερον, εάν κάποιος θέλει να δηλώσει, έρχεται και δηλώνει με τη συγκεκριμένη νομοθέτηση μια εταιρεία που δεν δηλώνει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα 1, 2, 3, 5 χρόνια έκανε ανακριβή δήλωση υποθενέσχες.
Με ό,τι συνέπειε γι' αυτό. Ο κακουργηματικές συνέπειες από όσο πρόκειται από όσο και πάνω. Επομένως, τώρα αυτές οι αιτιάσεις είναι αστείες. Έτσι, το θέμα είναι να νομοθετούμε, να νομοθετούμε ορθά, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε πιο σκληρό τρόπο να το συζητήσουμε. Αλλά προσέξτε, όχι σκληρό για τα μίντια, η ικανοποίηση των μίντια και του φιλοθέματος. Όχι, βέβαια, προφανώς να είμαστε, θέμα, να, δηλαδή, αν έρθω τώρα εγώ και πω ότι εξαιρούνται, απαγορεύονται οι βουλευτές να έχουν εταιρείες σε χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μολονότι ηθικά είναι ανεπίτρεπτο, ναι, δεν το συζητάμε. Τι θα γίνει λοιπόν με κάποιον που έχει μια εταιρεία στη Βουλγαρία, που είναι ευρωπαϊκό έδαφος? Όταν αυτός θα πάει στη δικαιοσύνη, ούτε καν στη δικαιοσύνη δεν θα φτάσει. Συλλεκτικές αρχές θα φτάσει πρώτα, στην Επιτροπή για το Απόθεν Έσχη, στην Επιτροπή για το Μαύρο Χρήμα και θα καταρρεύσει. Επίσης, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων πάει στην Επιτροπή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Επιτροπής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και τα στοιχεία όλου του οργανισμού αυτού είναι στην ομάδα της Βουλής, η οποία ελέγχει συγκεκριμένες κατηγορίες υποχρεών Απόθεν Έσχη, σημαίνει ότι υπάρχει ο πλήρης και απόλυτος έλεγχος. Άρα λοιπόν, ούτε ξέπλυμα γίνεται, ούτε προσπαθούμε να νομοποιήσουμε οτιδήποτε. Είστε ανοιχτοί στο να συζητήσετε και αν υπάρξουν προτάσεις που διευκρινίζουν αυτό το θέμα, να μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές ώστε να καλυφθούν όλες οι πιθανές εκδοχές? Μόνο όμως όταν αυτό ερίζεται στην νομιμότητα και στο κοινωνικό κεκτημένο. Προσέξτε, όσο και αν αυτό μπορεί να μας στεναχωρεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μάλιστα. Αλλά με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, οι κανόνες αυτοί ακολουθούνται και εκεί είναι το θέμα του ελέγχου. Εκεί είναι το θέμα του ελέγχου. Και εδώ πέρα να δούμε το τι έχει γίνει αυτό το χρόνο. Και επίσης να δούμε. Μια γιατί κουβέντα έχει, για αυτό σας παρακαλώ. Να δούμε το Απόθεν Έσχη. Μιλάμε, πριν πάμε στους ελέγχους, για το νόμο του Απόθεν Έσχη. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος πραγματικά βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Ηλεκτρονικές δηλώσεις, ειδικός εισαγγελέας για Απόθεν Έσχη. Απαγόρευση καθυστέρηση πάνω από ένα μήνα στην υποβολή δήλωσης με πρόστιμο. Απαγόρευση διόρθωση των στοιχείων πέρα από ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει, μέχρι να ελεγχθεί η έκθεσή του, μπορεί να διορθώσει όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Ειδικά τμήματα εισαγγελίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τις δηλώσεις Απόθεν Έσχη. Υποχρέωση να δηλώσουμε τα κινητά, τις θηρίδες, τα τιμαλφή, με τους όρους που προϋποθέτει ο νόμος. Ένας λοιπόν σκληρός νόμος για πρώτη φορά. Υποχρέωση, ειδικά στις κατηγορίες των πολιτικών, να δηλώσουν και τα δάνεια και τις υποχρεώσεις τους. Και ως προς τους ελέγχους. Μία κουβέντα για αυτό σήμερα. Πρώτη φορά οι οικονομικοί εισαγγελίες έχουν βεβαιώσει από τη λίστα Λαγκάρντ πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα μπαίνουμε στη λίστα Μπόργιανς. Και αν δεν είχαμε την αποχή των δικηγόρων, θα είχαμε και από εκεί πέρα καλύτερα στοιχεία και αποτελέσματα. Πρώτη φορά μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και πρώτη φορά όλοι αυτοί. Α, και ο Παναμάς, επειδή έγινε μια κουβέντα και πριν στην εκπομπή σας, ο Παναμάς είναι στη μαύρη λίστα. Ο Παναμάς είναι στη μαύρη παραμένει, λίστα. Παραμένει, λέτε. Παραμένει. Ναι. Όπως και το Χονγκ Κονγκ, όπως και όλες οι χώρες που αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή γίνεται το παιχνίδι. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έλα, Λεωνίδας Μερεγάκης. Λεωνίδα, έχουμε τίποτα κάτι καινούριο. Τι έχουμε? Ευχάριστα είναι τα αυτά που προαναφέραμε. Ωραία.